Η Ιουλιοκλαβδιανή δυναστεία φτάνει στη δύση της με τον τελευταίο της εκπρόσωπο Νέρονα. Ο Νέρον μέχρι και σήμερα αποτελεί αντικείμενο μελέτης από τους ιστορικούς, με τους περισσότερους να τον κατακρίνουν, αλλά και πολλούς να τον υπερασπίζονται. Με το θάνατό του αναδεικνύεται μια νέα προσωπικότητα, ο ιδρυτής δυναστείας των Φλαβίων, ο Βεσπασιανός. Από την πολυετή στρατιωτική του δράση, αλλά και τη δεκαετή βασιλεία του, η Ρώμη βρίσκει τη δύναμη να συνέλθει από μια χαόδη κατάσταση που οδηγήθηκε με το τέλος επανάστασης κατά του Νέρονα, την αυτοκτονία του και το πολιτικό κενό που άφησε. Ο Τίτος Φλάβιος Βεσπασιανός, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου του 9 μετά Χριστόν, σε μια σαβηνική πόλη κοντά στη Ρώμη, ονόματι Ρεάτη. Ο πατέρας του, Τίτος Φλάβιος Αβίνος, ήταν φοροϊσπράκτορας και πληβίος στην καταγωγή. Ο Βεσπασιανός ξεκίνησε ως απλός στρατιώτης, όμως γρήγορα κατάφερε να ανέβει στρατιωτική ιεραρχία. Το 26 έγινε οικονομικός αξιωματούχος στη Θράκη και το 40, σε ηλικία 30 ετών, έγινε πρέτορα στην Κρήτη και στην Κυριναϊκή. Παντρεύτηκε τη Δομητήλα και έκανε δύο γιους, τον Τίτο και τον Δομητιανό. Είχε και μια κόρη, η οποία δυστυχώς πέθανε σε μικρή ηλικία. Ο Βεσπασιανός στη συνέχεια χρήστηκε διοικητής λεγιώνων στη Γερμανία και στη Βρετανία και κατά τη διάρκεια των θητιών του πέτυχε σημαντικές νίκες. Μεταξύ των πιο σημαντικών επιτυχιών του στη Βρετανία ήταν η συμμετοχή του στην νικηφόρα μάχη του Medway το 43 και η κατάκτηση της νήσου White, νότια του Southampton. Από το 41 μέχρι το 47 που ήταν στη Βρετανία, συγκρούστηκε περίπου 30 φορές με τους Βρετανούς. Το 51 έγινε για λίγο πρόξενος και το 63 τοποθετήθηκε ανθύπατο στην Αφρική, όπου παρά την αντιπάθεια που του είχαν οι ντόπιοι, εκτιμήθηκε από τη Ρώμη η οργανωτική του ικανότητα και αυτοκράτορας Νέρονας τον πήρε δίπλα του σε διάφορα ταξίδια. Η μεγάλη αξία του Βεσπασιανού φάνηκε λίγα χρόνια μετά, όταν το 66 ξέσπασε η Ιουδαϊκή εξέγερση. Όταν τα άσχημα νέα έφτασαν από την Ιουδαία, ο Νέρον έκρινε ότι ο Βεσπασιανός θα ήταν ο καταλληλότερος για να αντιμετωπίσει τους εξεγερμένους και να νικήσει. Ο Βεσπασιανός, που εκείνη την εποχή βρισκόταν στην Ελλάδα με τον Νέρονα, έστειλε το γιο του Τίτο στην Αίγυπτο να μαζέψει στρατό και ο ίδιος πήγε στη Συρία διασχίζοντας πρώτα τον Ελίσποντο για να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες λεγιώνες για τον πόλεμο. Μόλις έφτασε ο γιος του με τις ενισχύσεις, ξεκίνησε από την Πτολεμαίδα τις επιθέσεις και διακρίθηκε για την πειθαρχία που ενέπνεε στο στρατό του και τον ηρωισμό του. Κατά την εκστρατεία του στη Γαλιλαία, ολοκλήρωσαν με επιτυχία την πολιορκία των Ιωταπάτων, μιας πόλης πολύ καλά οχυρωμένης και κατέκτησαν πλήθος πόλεων. Όταν κάποια στιγμή ο Βεσπασιανός έφτασε στην Κεσάρια, η οποία κατοικούνταν κυρίως από Έλληνες, οι κάτοικοι τον υποδέχτηκαν ως απελευθερωτή λόγω των φιλορωμαϊκών του συστημάτων αλλά και της αντιπάθειάς τους προς τους Ιουδαίους. Το 68, ο Βεσπασιανός ήταν έτοιμος να επιτεθεί και να πολιορκήσει την Ιερουσαλήμ. Η είδηση του θανάτου του Νέρονα το σταμάτησε όμως. Μεγάλος εμφύλιος ξέσπασε στην αυτοκρατορία και το επόμενο έτος, γνωστό και ως των Τεσσάρων Αυτοκρατόρων, η κατάσταση έγινε χαώδης. Ο Γάλβας, με την υποστήριξη στρατευμάτων από τη Γαλατεία και την Ισπανία, επαναστάτησε κατά του Νέρονα. Η στάση αυτή υποστηρίχθηκε από τη Σύγκλιτο και ο Νέρονας αυτοκτόνησε για να μην πέσει στα χέρια των επαναστατών. Ο Γάλβας άτυξε μόλις 7 μήνες, αφού οι Πρετοριανοί εξοργίστηκαν μαζί του λόγω οικονομικών αιτημάτων που δεν έγιναν δεκτά και αφού τον δολοφόνησαν, ανακήρυξαν νέο αυτοκράτορα των ετρουσκικής καταγωγής Μάρκο Σάλβιο Όθωνα. Και αυτός δεν άτυξε ούτε 3 μήνες, αφού ο Βιτέλιος πήρε το θρόνο υποστηριζόμενος από τις γερμανικές λεγεώνες με τον Όθωνα να αυτοκτονεί. Ενώ ο Βιτέλιος βρισκόταν στη Ρώμη, ο Βεσπασιανός την 1η Ιουλίου του χρόνου εκείνου ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας από τις λεγεώνες της Αιγύπτου, της Συρίας και της Ιουδαίας, οι οποίες τον καλούσαν να σώσει την αυτοκρατορία από την κακή διοίκηση του Βιτέλιου. Ο Βεσπασιανός λέγεται ότι στην αρχή αρνήθηκε, αλλά μετά από πίεση και απειλές δέχτηκε τον τίτλο. Ακολούθησαν μάχες και διπλωματικός πυρετός. Τελικά, στις 21 Δεκεμβρίου, ο Βιτέλιος δολοφονήθηκε μετά από συνωμοσία και η Σύγκλιτος της Ρώμης ανακήρυξε αυτοκράτορα και πρόξενο τον Βεσπασιανό μαζί με τον γιο του Τίτο. Ο Δομητιανός ανακηρύχθηκε πρέτορας. Τα νέα, ο νέος αυτοκράτορας τα έμαθε βρισκόμενος στην Αλεξάνδρεια και αμέσως ξεκίνησε για τη Ρώμη, αφήνοντας τον γιο του Τίτο να συνεχίσει τον πόλεμο τους Ιουδαίους και να οργανώσει την πολιορκία της Ιερουσαλήμ. Όταν το 70 έφτασε στη Ρώμη, αντίκρισε τις μεγάλες καταστροφές που είχε επιφέρει ο εμφύλιος παραγμός. Ξεκίνησε την αποκατάσταση των ζημιών, επανέφερε την πειθαρχία στα στρατεύματα και έβαλε τις βάσεις για την οικονομική ανάκαμψη της πόλης.
Κατά τη δεκαετή του βασιλεία, ο γιος του Τίτος ολοκλήρωσε το 70 τον πόλεμο στην Ιουδαία με την κατάληψη των Ιεροσολύμων. Ο Βεσπασιανός αναδιοργάνωσε τη διοίκηση και ενίσχυσε τη Σύγκλιτο, περιόρισε τις πατάλες και αύξησε τους φόρους και με τα χρήματα που συγκέντρωσε έκανε έργα στη Ρώμη. Μεταξύ άλλων μεγάλων ναών και δημοσίων κτηρίων ξεκίνησε το 72 το Κολοσσέο, το οποίο ολοκληρώθηκε επί βασιλείας Τίτου το 80. Ο Βεσπασιανός ήταν ένας άνθρωπος που οι Ρωμαίοι πολίτες αισθάνονταν κοντά τους. Ακόμη και τα πορτρέτα του ήταν ρεαλιστικά και αναδείκνυαν τις ατέλειές του, σε αντίθεση με τους προηγούμενους αυτοκράτορες που επέλεγαν ένα πιο ιδεαλιστικό στυλ. Στο στρατιωτικό επίπεδο, εκτός από την νικηφόρα έκβαση του Ιουδαϊκού πολέμου και τη σκληρή του πολιτική απέναντι στους Εβραίους μετέπειτα, ο Βεσπασιανός το 72 εισέβαλε στο βασίλειο της Κομαγενής και πέτυχε να το προσαρτήσει μετά από πολύ μικρή αντίσταση. Επιπλέον, επί βασιλείας του, οι Ρωμαίοι πέτυχαν την ολοκλήρωση της κατάκτησης της Ουαλίας. Ο Βεσπασιανός πέθανε λίγο πριν φτάσει τα 70, στις 23 Ιουνίου του 79, ήρεμο στο κρεβάτι του. Λέγεται ότι όταν αισθάνθηκε το θάνατο να πλησιάζει, αναφώνησε «Βάε, πούτο ντεους φίο», δηλαδή «αλίμονο, νομίζω ότι γίνομαι Θεός». Τον διαδέχτηκε ο γιος του Τίτος, ο οποίος και θεοποίησε τον πατέρα του.